Φάρσα ή κέρασμα. Η γιορτή του Halloween, κυρίες και κύριοι, μπορεί να έχει συνδεθεί με τον τρόμο, όμως όπως και κάθε άλλη γιορτή, ο λόγος ύπαρξής της είναι να φέρνει χαρά και να χαρίζει στιγμές διασκέδασης στους συμμετέχοντές της. Όμως το Halloween του 1974, 48 χρόνια μετά, ακόμη στοιχιώνει αυτήν την γιορτή. Η ιστορία που θα ακούσετε σήμερα είναι πέρα για πέρα αληθινή και όχι, δεν έχει γίνει ακόμη ταινία. Οπότε στο τέλος του βίντεο θα κληθείτε εσείς να δώσετε τον τίτλο στην ταινία που θα μπορούσε να δημιουργηθεί με αυτήν τη συγκεκριμένη ιστορία. Εσείς καθίστε αναπαυτικά, κουκουλωθείτε και αφήστε με να σας πω μια ιστορία. Οκτωβρίου του 1974. Σε μια γειτονιά της Πασαντίνα του Τέξας, τα αδέλφια Τίμωθη και Ελίζαμπεθ Ομπράιαν βάζουν τις τρομακτικές αποκριάτικες φορεσιές τους, σηκώνουν τα καλάθια τους και μαζί με τον πατέρα τους Ρόναλντ βγαίνουν έξω όλο χαρά για να μαζέψουν όσα περισσότερα γλυκά μπορούν, όπως ήθιστε εκείνη την ημέρα. Η οικογένεια Ομπράιαν πήγαινε από σπίτι σε σπίτι μαζεύοντας γλυκά, με τον Ρόναλντ να έχει μείνει λίγο πιο πίσω, απλά επιβλέποντας τα παιδιά του, αφήνοντας τα όμως όπως πρέπει να ζήσουν τη στιγμή. Να σας πω κάπου εδώ πως η πόλη της Πασαντίνα είναι μια μικρή επαρχιακή πόλη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, ή τουλάχιστον θεωρείται μικρή για την Αμερική, με πληθυσμό λίγο πάνω από τους 150.000 κατοίκους. Όπως καταλαβαίνετε, οι υποψήφοι δωρητές γλυκών λιχουδιών την ημέρα του Halloween ήταν αρκετοί για τους ντόπιους νεαρούς, που όμως στάθηκαν άτυχοι εκείνη τη χρονιά, γιατί την παραμονή των Αγίων Πάντων ο καιρός τους χάλασε τα σχέδια, αρχίζοντας να βρέχει καταρακτοδός λίγη ώρα μετά την έναρξη του κυνηγιού γλυκών. Η οικογένεια Ομπράιαν, παρόλα αυτά, είχε καταφέρει να μαζέψει αρκετά γλυκά μέχρι εκείνη την ώρα, αυτή τη λίγη ώρα που είχε βγει στη γειτονιά, οπότε και επιστρέφει σπίτι για να συνεχίσει τη γιορτή του Halloween. Και πώς συνεχίζει ένα άτομο μικρής ηλικίας τη γιορτή του Halloween μετά το trick or treat? Μα και φυσικά τρώγοντας μέχρι σκασμού τα γλυκά που μάζεψε. Και αυτό ακριβώς λοιπόν έκανε και το ένα από τα δύο μέλη της οικογένειας Ομπράιαν, ο Τίμωθη, που είπε να γιορτάσει το έθιμο, παίρνοντας βέβαια πρώτα την άδεια από τους γονείς του. Ο Τίμωθη Ομπράιαν, πέραν των άλλων, είχε μαζέψει στο καλάθι του και μια λιχουδιά που τότε έκανε θράψη και ακόμη κάνει στην Αμερική, και είναι τα διάσημα Pixie Sticks, που στην ουσία είναι κάτι σαν αυτά τα μακρόστρινα χαρτάκια που σου δίνουν για να βάλεις ζάχαρη στο ζεστό καφέ σου. Αυτό στο περίπου, μόνο που αντί για σκέτη ζάχαρη μέσα, τα Pixie Sticks έχουν ένα μείγμα λευκής σκόνης με γλυκόξινη γεύση, που τότε ήταν συσκευασμένα μέσα σε μια πλαστική μακρόστενη συσκευασία. Ο μικρός Τίμωθη λοιπόν προσπαθούσε για αρκετή ώρα να ανοίξει την συσκευασία του Pixie Sticks που είχε στην κατοχή του, όμως δεν μπορούσε να το κάνει με τίποτα, οπότε και ζήτησε τη βοήθεια του πατέρα του. Ο Ρόναλντ Ομπράιαν λοιπόν εννοείται πως θα πάει να βοηθήσει το γιο του με το άνοιγμα της συσκευασίας και τον αφήνει να απολαύσει το γλυκό του μόνος του. Λίγη ώρα μετά όμως το σκηνικό έμελε να αλλάξει εντελώς στο σπίτι της οικογένειας Ομπράιαν. Ο 8χρονος Τίμωθη βγαίνει από το δωμάτιό του και πηγαίνει παραπατώντας στους γονείς του, λέγοντάς τους πως δεν νιώθει καλά και πως το γλυκό που έφαγε είχε μια αρκετά πικρή γεύση. Ο πατέρας του, ο Ρόναλντ, έδωσε στον μικρό του γιο ένα αναψυκτικό για να φύγει η πικρή γεύση από το στόμα του, όμως μετά από λίγο ο Τίμωθη με το ζόρι στεκόταν στα πόδια του, οπότε και πιάστηκε από τον πατέρα του για να μπορέσει να μείνει όρθιος και του ζήτησε να τον πάει στο μπάνιο γιατί θέλει να κάνει εμετό. Ο Ρόναλντ τον μεταφέρει στο μπάνιο όπου ο μικρός κάνει τελικά εμετό και αρχίζει να έχει σπασμούς, μέχρι που εξαντλημένος λιποθυμά στα χέρια του πατέρα του. Εκείνος αμέσως τον αρπάζει και τον βάζει μέσα στο αμάξι για να τον μεταφέρει γρήγορα στο πιο κοντινό νοσοκομείο. Όμως δυστυχώς ο μόλις 8 ετών Τίμωθη Ομπράιαν αφήνει την τελευταία του πνοή μέσα στο αμάξι της οικογένειάς του, βυθίζοντας το πένθος και την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη την κοινωνία της Πασαντίνα. Όπως καταλαβαίνετε, η γιορτή του Halloween από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν θα ήταν ποτέ ξανά η ίδια.
Μετά την απαραίτητη εξέταση, η αστυνομία ανακαλύπτει πως το pixie sticks που κατανάλωσε ο μικρός Τίμωθη ήταν νοθευμένο και δηλητηριασμένο με κυανιούχο κάλιο, το οποίο δεν ξεχωρίζει σε όψη από την απλή ζάχαρη, αλλά ξεχωρίζει η γεύση του, που είναι πάρα πολύ πικρή. Μετά από αυτή την ανακάλυψη, όπως καταλαβαίνετε, οι αρχές άργησαν την έρευνα για να βρεθεί ο ένοχος της δολοφονίας του Τίμωθη, καλώντας τον πατέρα του πρώτα να τους περιγράψει τη νύχτα που είχαν βγει για trick or treat όλοι μαζί. Μήπως και βρουν τον άνθρωπο που τους προμήθευσε αυτά τα νοθευμένα γλυκίσματα. Ο Ρόναλντ Ομπράιαν λοιπόν περιγράφει επακριβώς τη διαδρομή τους εκείνη την ημέρα, που δεν ήταν και μεγάλη γιατί όπως προείπαμε είχε ξεσπάσει γρήγορα βροχή, ώσπου κάποια στιγμή φτάνει στο σημείο που φαίνεται να ήταν και το κομβικό της υπόθεσης. Ο Ρόναλντ, που βρισκόταν πιο πίσω από τα παιδιά του, λέει στις αρχές πως η Τίμωθη και η Ελίζαμπεθ σε κάποια φάση στάθηκαν έξω από ένα σπίτι. Χτύπησαν το κουδούνι αρκετές φορές, αλλά κανείς δεν τους άνοιξε την πόρτα, οπότε και έφυγαν τρέχοντας για το επόμενο σπίτι. Περνώντας όμως εκείνος από το ίδιο σημείο, η πόρτα ανοίγει για λίγο και ένας μυστηριώδης τύπος του δίνει κάποια γλυκίσματα για τα παιδιά του, χωρίς όμως να καταφέρει να δει το πρόσωπό του, καθώς δεν άνοιξε ποτέ το εξωτερικό φως του σπιτιού. Το μόνο που μπόρεσε να πει στις αρχές είναι πως το χέρι του ήταν αρκετά τριχωτό. Σαν το δικό μου καλύτερο. Ο Ρόναλντ λοιπόν, ανυποψίαστος, πάει λίγο μετά και μοιράζει τα γλυκίσματα που του έδωσε αυτός ο μυστηριώδης τύπος στα παιδιά του, αλλά δίνει και σε μερικά παιδιά που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή σε αυτό το σημείο. Μόλις οι αρχές μαθαίνουν την πληροφορία αυτή, αμέσως σπέβδουν πρώτον να ενημερώσουν τους γονείς της περιοχής να κατασχέσουν όλα τα γλυκά που μαζεύτηκαν από το Trick or Treat και δεύτερον να μάθουν σε ποιον ανήκει το σπίτι αυτό που σύμφωνα με τον Ρόναλντ, ο ιδιοκτήτης του προμήθευσε στα παιδιά του το δηλητηριώδες γλύκισμα. Οι γονείς του πέμπτου παιδιού που ενημερώθηκαν ότι του είχε δοθεί ένα αντίστοιχο γλύκισμα από τον Ρόναλντ έπαθαν ιστερία όταν είδαν πως το Pixie Sticks λείπει από το καλάθι του γιού τους και έντρομοι έτρεξαν στον πάνω όροφο βρίσκοντάς τον ξαπλωμένο στο κρεβάτι του με τα μάτια κλειστά. Ο μικρός όμως ευτυχώς ήταν μια χαρά. Απλά κοιμόταν και μάλιστα η ειρωνία της υπόθεσης είναι πως τον είχε πάρει ο ύπνος με το Pixie Sticks στο χέρι, το οποίο και αυτός όπως και ο Τίμωθη δεν μπορούσε με τίποτα να το ανοίξει. Για καλή του τύχη. Βλέπετε, αυτά τα Pixie Sticks που είχαν νοθευτεί με δηλητήριο τα είχε κλείσει ξανά ο δράστης με ένα αρκετά δυνατό συρραπτικό που δεν ήταν εύκολο να το ανοίξει κάποιος, πόσο μάλλον ένα παιδί. Έχοντας πλέον λοιπόν οι αρχές όλα τα δολοφονικά γλυκίσματα στα χέρια τους, στρέφονται προς τον ιδιοκτήτη του ύποπτου σπιτιού. Να σημειωθεί πως μετά από την εξέταση των Pixie Sticks από τον ιατρό της υπόθεσης, βρέθηκε πως μέσα οι συσκευασίες περιείχαν κυανιούχο κάλιο που έφτανε για να σκοτώσει το καθένα από αυτά, έτσι, μέχρι και τρεις ενήλικες. Ο Μπράιαν λοιπόν, μην μπορώντας να θυμηθεί αρχικά ποιο ήταν το σπίτι που του έδωσε τα μοιραία γλυκίσματα, μετά από τρεις γύρες στη γειτονιά με την αστυνομία, τελικά βρίσκει το σπίτι όπου κανείς, όπως είχε πει, δεν είχε ανοίξει στα παιδιά του εκείνη την ημέρα. Ένα σπίτι που άνοικε σε έναν άνδρα με το όνομα Κέρνεϊ Μέλβιν. Κέρνεϊ Μέλβιν ήταν ένας πολύ ήσυχος και καλός άνθρωπος σύμφωνα με τους γείτονές του στο Πασαντίνα. Δεν είχε δώσει ποτέ δικαίωμα για να πει κάποιος το οτιδήποτε κακό για αυτόν και ήταν αρκετά εύρωστος οικονομικά, αφού δούλευε ως ελεγκτής εναέρειας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο William P. Hope. Οι αρχές απευθείας καλούν τον Μέλβιν στο τμήμα για κατάθεση, με τον ύποπτο να δηλώνει αθώος και να ισχυρίζεται πως εκείνη τη μέρα και ώρα δεν βρισκόταν καν στο σπίτι του, αφού δούλευε μέχρι τις 11 το βράδυ. Όπως ήταν φυσικό, οι αρχές έπρεπε να το ψάξουν και τις επόμενες ημέρες έγινε μια εξονυχιστική έρευνα γύρω από το άτομό του και μετά από 200 καταθέσεις μαρτύρων επιβεβαιώθηκε ότι ο ύποπτος έλεγε την αλήθεια. Ο Κέρνεϊ Μέλβιν αποκλείεται από την αστυνομία λοιπόν ως ύποπτος για τη δολοφονία του μικρού Τίμωθη και η υπόθεση οδηγείται και πάλι σε αδιέξοδο. Ή μήπως όχι. Η
Η ιστορία του πατέρα του Τίμωθη έλεγε ξεκάθαρα πως τα γλυκά του δόθηκαν από το σπίτι του Μέλβιν. Εφόσον λοιπόν ο Μέλβιν είναι αθώος και δεν βρισκόταν στο σπίτι του εκείνη την ημέρα, ποιος έδωσε στον Ρόναλντ τον Μπράιαν τα θανατηφόρα γλυκίσματα? Οι αρχές αρχίζουν να βλέπουν την υπόθεση αυτή πλέον με άλλο μάτι και πιο συγκεκριμένα στρέφουν το ενδιαφέρον τους προς τον ίδιο τον Ρόναλντ Ομπράιαν, τον πατέρα δηλαδή του 8χρονου Τίμωθη. Ο Ρόναλντ ήταν γενικά ένας πολύ περίεργος άνθρωπος, δεν δεχόταν πολλά γενικά και κουβαλούσε πάνω του αρκετά κουσούρια, γεγονός που τον είχε κάνει να αλλάξει μέσα σε 10 χρόνια 21 φορές δουλειά. Και μάλιστα εκείνη τη στιγμή της έρευνας των αρχών είχε κριθεί ύποπτος για κλοπή στην τωρινή του δουλειά και ήταν κοντά στο να απολυθεί και από εκεί. Περαιτέρω έρευνα έδειξε πως ο Ρόναλντ ήταν χρεοκοπημένος έχοντας χρέη ύψους άνω των 100.000 δολαρίων που τώρα ισοδυναμούν με χρέη ύψους περίπου 600.000 δολαρίων. Η οικονομική κατάσταση του υπόπτου πλέον ο Μπράιαν, όπως προείπαμε, ήταν ηχείριστη, όμως αυτό δεν αποδείκνυε και πως ο ίδιος δολοφόνησε τον ίδιο του το γιο. Μέχρι που φτάνει στην αστυνομία ένα έγγραφο που θα άλλαζε μια για πάντα την υπόθεση του μικρού Τίμωθη. Μια ασφαλιστική εταιρεία στέλνει έγγραφα στις αρχές που δείχνουν πως ο Ρόναλντ είχε ασφαλίσει και τα δύο του παιδιά τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς με ένα συμβόλαιο που σε περίπτωση θανάτου τους θα λάμβανε αποζημίωση ύψους 10.000 δολαρίων, περίπου δηλαδή 60.000 δολάρια σε σημερινά λεφτά έκαστος. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, η ασφαλιστική ισχυρίστηκε πως ο πατέρας του Τίμωθη το επόμενο αμέσως πρωινό του θανάτου του ίδιου του γιου τηλεφώνησε στην ασφαλιστική ρωτώντας τους εάν ισχύει η αποζημίωση που είχαν υπογράψει. Και πάλι όμως, όσο ύποπτα και να φαίνονται όλα αυτά σε όλους μας, δεν υπήρχε τίποτα τρανταχτό που να αποδεικνύει πως ο Ρόναλντ Ομπράιαν ήταν αυτός που δηλητηρίασε τον ίδιο του τον γιο. Τις επόμενες ημέρες ήρθαν και άλλες μαρτυρίες να εμπλουτίσουν την δολοφονική παλέτα του υπόπτου. Η αστυνομία μαθαίνει πως λίγο πριν το Halloween του 1974, ο Ρόναλντ είχε επισκεφθεί ένα κατάστημα χημικών στο Χιούστον και ενδιαφέρθηκε να αγοράσει κιάνιο. Όμως τελικά δεν το έκανε αφού δεν είχε τα απαραίτητα χρήματα που χρειαζόντουσαν. Επίσης, πολλοί συγγενείς του υπόπτου μίλησαν για μεγάλη γνώση του Ρόναλντ σχετικά με το συγκεκριμένο δηλητήριο, μια γνώση που δεν έχανε την ευκαιρία να μοιράζεται μαζί τους συχνά σε διάφορες συζητήσεις. Και ήρθε να προσθεθεί και σε όλα αυτά και μια κατάθεση ενός χημικού που γνώριζε τον Ομπράιαν, πως ένα χρόνο πριν τον είχε ρωτήσει πληροφορίες σχετικά με τις θανατηφόρες ιδιότητες του κιανιούχου Κάλι. Η αστυνομία, μετά από όλες αυτές τις πληροφορίες, ανέκρινε επανειλημμένα τον πατέρα του αδικοχαμένου Τίμωθη, όμως εκείνος πάντοτε όμως δήλωνε αθώος. Κάτι που οι αρχές δεν μπορούσαν με τίποτα τρανταχτό να αμφισβητήσουν, καθώς δεν υπήρχε καμία απόδειξη ότι ο Ρόναλντ είχε αγοράσει από κάπου κιάνιο ή ότι χρησιμοποίησε ποτέ κάτι τέτοιο για να νοθεύσει τα γλυκίσματα που ήταν υπαίτια για το θάνατο του γιου του. Βέβαια, όλα τα υπόλοιπα έδειχναν εκείνον. Νοεμβρίου του 1974. Οι αρχές, παρότι δεν ανακάλυψαν ποτέ αυτό που θα έκρινε ένοχο 100% τον Ρόναλντ Ομπράιαν, αποφασίζουν να τον συλλάβουν για τη δολοφονία του γιου του Τίμωθη, αλλά και για απόπειρα δολοφονίας ακόμη 4 μικρών παιδιών. Η δίκη για την υπόθεση του Ομπράιαν, που ποτέ δεν σταμάτησε να δηλώνει αθώος όπως προείπαμε, έγινε στις 5 Μαΐου του 1975, όπου εκεί η κατάθεση της συζύγου του ήρθε να αλλάξει ακόμη περισσότερο την ιστορία που είχε πει στις αρχές την 31η ημέρα του Οκτωβρίου. Η σύζυγός του δήλωσε καταρχάς άγνοια για τις ασφάλειες των παιδιών και συνέχισε λέγοντας πως δεν επέλεξε μόνος του ο μικρός Τίμωθη να φάει πρώτα το Pixie Sticks, αλλά ο πατέρας του ήταν αυτός που τον ανάγκαζε να το φάει. Ο Ρόναλντ Ομπράιαν, ακόμη και μετά από αυτή την κατάθεση, συνέχισε να δηλώνει αθώος και να ρίχνει το φταίξιμο σε έναν αστικό μύθο που υπήρχε εκείνη την εποχή για έναν τρελό δολοφόνο που μοιράζει στα παιδιά καραμέλες με δηλητήριο ή βελόνες ή με ξηράφια την παραμονή του Halloween. Όπως ήταν φυσικό, η υπόθεση του Ρόναλντ Ομπράιαν πήρε τεράστιες διαστάσεις, κάνοντάς την γνωστή σε όλη την Αμερική. Με τα μέσα της περιοχής να του δίνουν το παρατσούκλι The Candyman. Όχι, μη μου μπερδεύεστε, η ταινία με αυτόν τον τίτλο δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ιστορία.
Τελικά στις 3 Ιουνίου του 1975 και ενώ ο Μπράιαν συνέχιζε να δηλώνει αθώος στο δικαστήριο, εκείνο τον καταδικάζει σε θάνατο με ηλεκτροπληξία. Όμως η ιστορία δεν τελειώνει εδώ. Η γυναίκα του ο Μπράιαν λίγο μετά την καταδίκη του ζητάει διαζύγιο και αργότερα παντρεύεται ξανά υιοθετώντας ο νέος της σύζυγος την Ελίζαμπεθ που ευτυχώς εκείνη τη μοιραία νύχτα δεν είχε φάει το γλύκισμα που της έδωσε ο πατέρας της. Ένας πατέρας που η θανατική ποινή δεν θα ήταν η μοναδική τιμωρία. Γι' αυτό. Στις φυλακές, κυρίες και κύριοι, μπορεί ναι μεν να στεγάζονται άτομα που έχουν διαπράξει πολύ άσχημα αδικήματα κατά την διάρκεια της ζωής τους, όμως σε όλες τις φυλακές του κόσμου δεν δέχονται ένα πράγμα και αυτό είναι αυτούς που κάνουν κακό σε μικρά παιδιά, πόσο μάλλον όταν το παιδί αυτό που έκανε κακό ο Ρόναλντ ήταν ο ίδιος του ο γιος. Όλοι οι θανατοποινίτες της φυλακής που μεταφέρθηκε ο Μπράιαν ήταν εχθρικοί απέναντί του και μάλιστα υπέβαλαν αίτηση να πραγματοποιήσουν μια οργανωμένη διαδήλωση την ημέρα της εκτέλεσης του ο Μπράιαν για να τον λιτσάρουν. Αίτημα που τελικά έγινε και δεκτό γιατί ούτε κανένας από τους υπαλλήλους της φυλακής δεν χώνευε το συγκεκριμένο τύπο. Η εκτέλεση του Ρόναλντ Ομπράιαν αναβλήθηκε για 3 φορές και όταν αυτό πήγε να γίνει και 4η φορά, ο δικαστής τότε απέρριψε την έφεση και συνεχίστηκε κανονικότατα η διαδικασία. Στις 31 Μαρτίου του 1984, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ο Ρόναλντ Ομπράιαν εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση για την δολοφονία του μικρού του γιου, έχοντας απέναντί του ένα πλήθος 300 διαδηλωτών που τον λίντσαραν φωνάζοντάς του «Trick or treat». Αυτή λοιπόν ήταν η αληθινή ιστορία του Candyman. Από εσάς, όπως πάντα, θέλω να χρησιμοποιήσετε την όμορφη φαντασία σας και να μου γράψετε τον τίτλο της ταινίας που θα θέλατε να δημιουργηθεί με την συγκεκριμένη ιστορία, αλλά και ποιοι ηθοποιοί θα θέλετε να ενσαρκώσουν τους χαρακτήρες της. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εάν σου άρεσε αυτό που είδες και άκουσες, μην ξεχάσεις να το δείξεις, αλλά και αν δεν θες να χάσεις τα επόμενα, πάτησε το κουμπί της εγγραφής. Και μέχρι το επόμενο βίντεο, να προσέχετε τι τρώτε.